αδύνατη χαρακτήρισε την κατάπαυση του πυρός μέχρι να ξεκινήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθεί αυτή η εκεχηρία από τον εχθρό για να βελτιώσει τη θέση του. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η αντίθετη πλευρά θα λάβει μέτρα που είναι αναπόφευκτα για τη Ρωσική Ομοσπονδία, επομένως μία κατάπαυση του πυρός είναι αδύνατη χωρίς μία τέτοια συμφωνία», είπε ο Πούτιν και πρόσθεσε και τα εξής: «Ήμασταν πάντα υπέρ των διαπραγματεύσεων, όπως καλά γνωρίζετε. Ποτέ δεν τις εγκαταλείψαμε. Το μόνο ερώτημα είναι ότι μου φαίνεται απίθανο ότι το τελικό τέλος της σύγκρουσης θα επιτευχθεί μόνο με τη μεσολάβηση», σημείωσε. Στη συνέχεια ο αρχηγός του κράτους σχολίασε τις δηλώσεις του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την επίλυση της σύγκρουσης. «Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη ότι ο Τραμπ ως υποψήφιος πρόεδρος λέει ότι θέλει να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Προφανώς δεν ξέρω πώς σκοπεύει να το κάνει και αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Ωστόσο δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το εννοεί ειλικρινά. Θα τον υποστηρίξουμε», είπε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, οι ηγέτες και οι εκπρόσωποι των κρατών μελών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης υπέγραψαν την τελική διακήρυξη της Αστάνα και πολλά άλλα έγγραφα στη συνάντηση στο Καζακστάν.